Προφητείες Αγίου Κοσμά Αιτωλού. Θα έρθει καιρός που στα μέρη της Καλύστης και του Μελά θα δείτε τον Πατριάρχη να κατεβαίνει τα 64 σκαλιά της Παναγίας και να ακούει και μεντζέ. Τότε ο λίγων καιρών έχετε. Βάλτε στην άκρη ένα σακούλι στάρι να μην χαθείτε από την πείνα. Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Θα έρθει καιρός που οι Ρωμιοί θα τρώγονται ένα μεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνοια και αγάπη. Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων. Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσβάσταχτο φόρο, αλλά δεν θα προφτάσουν. Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα. Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι. Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει μέσα σε ένα κουτί και θα φωνάζει. Τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια. Όταν γίνει η Εγνατία οδός, τα στρατεύματα θα περάσουν από αυτήν. Η κεφαλή των στρατευμάτων θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και η ουρά θα βρίσκεται στην Αυλώνα. Θα σας ρίξουν πάρα πολύ. Θα ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα προφτάσουν. Όταν θα ειδείτε το χιλιάρμενο στην άσπρη θάλασσα, τότε θα έρθει. Όταν θα ειδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά νερά, τότε θα έρθει. Όταν θα ειδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της πόλης. Θα έρθει ξαφνικά να έχετε ένα σακούλι στάρι κρεμασμένο στην θύρα. Αυτό θα σας εμποδίσει φεύγοντας. Μην το αφήσετε. Να το πάρετε μαζί σας για να φάνε τα παιδιά σας. Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι. Όσα χωριά είναι σε δρόμο, πολλά θα τραβήξουν. Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θα έρθουν πάλι. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την κόκκινη μιλιά. Ξένος στρατός θα έλθει, Χριστό θα πιστεύει, γλώσσα δεν θα ξέρει. Θα ειδείτε τρεις φαμίλιες σε ένα σπίτι. Πολλοί θα χάνονται από την πείνα. Ο χαλασμός θα γίνει από έναν κασιδιάρι. Θα προσπαθήσουν να το λύσουν με την πένα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μία με την πένα. Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Στην πόλη θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάρι θα πλεύσει. Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τον Γενικό Πόλεμο θα τρώγει με ασημένιο κουτάλι. Μετά τον Γενικό Πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με ταρνί. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα Εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το άλλο 1/3 θα βαπτιστεί και μονάχα το τελευταίο 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά. Τόσα πολλά θα γίνουν που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από τον φόβο τους. Ζώα δεν θα μείνουν, θα τα φάνε. Φάτε και εσείς μαζί με αυτούς. Στα Τζουμέρκα θα πάρετε σπόρο. Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτας, δεν θα προφτάσουν όμως. Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορότερα από τους χριστιανούς. Εάν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε. Εάν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε. Οι βράχοι και οι λάκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο. Θα έρθει ξαφνικά, ή το βόηδι στο χωράφι, ή το άλογο σταλώνει. Λυπηρών είναι να σας υπώ, σήμερον, αύριον, καρτερούμεν δίψες, πίνες, μεγάλες, που να δίδομεν χιλιάδες φλουριά και να μην ευρίσκομεν ο λίγον ψωμί. Μετά τον πόλεμο, οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάμουν αδελφό. Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο που θα έχει μέγα μέλλον στην Ανατολή. Ο κόσμος τόσον θα πτωχεύσει που θα ζώνεται με κλιματσίδες. Από 3 μπουγάζια στενά, κρά, κράψη και μουζίνα θα περνούν πολλά στρατεύματα για την πόλη. Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν εάν είναι μακριά η πόλη. Εσείς να μην λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν. Ο στρατός αυτός δεν θα φτάσει στην πόλη. Στη μέση του δρόμου θα μάθει ότι ο πόλεμος ετελείωσε. Θα έρθει καιρός που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του. Θα βλέπετε να πηγαίνουν οι άλλοι πάνω και άλλοι κάτω. Η λευτεριά θα έρθει από κάτω, από όπου χύνονται τα νερά. Από πάνω και από τη σκάλα χαλασμό μην περιμένετε. Ένα ψωμί θα χαθεί το μισό και ένα ολόκληρο. Θα έρθει καιρός που μία γυναίκα θα διώχνει 10 Τούρκους με τη ρόκα.
τον Πάπαν να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Πολλά χωριά θα καταστραφούν, τρεις χώρες θα γίνουν μία. Να έχετε τρεις θύρες, εάν σας πιάσουν τη μία, να φύγετε από την άλλη. Πίσω από την μία θύρα να κρυφτεί κανείς, γλιτώνει, θα είναι βιαστικό. Να παρακαλείτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας. Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί θα γίνουν τεμπέληδες. Από ψηλά, μέσα από το λιμάνι, θα έρθει ο χαλασμός. Εσείς θα σώσετε άλλους και άλλοι εσάς. Εσείς θα φύγετε από τα αριστερά βουνά, από τη δεξιά μεριά όχι. Από τις σπηλιές μην φοβάστε. Θα είναι 8ος αιώνας που θα γίνουν αυτά. Να κρυφτείτε ή κοντά στην πόρτα ή κοντά στην πλάκα, εάν είναι βιαστικό και γρήγορο. Πολλά θα συμβούν, οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγγες. Θα έρθει καιρός που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυκί του. Θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Να έχετε το σταυρό στο μέτωπο, για να σας γνωρίζουν ότι είστε χριστιανοί. Δεν θα φτάσει ο στρατός στην πόλη. Στη μέση του δρόμου θα έρθει το μαντάτο ότι έφτασε το ποθούμενο. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νου σας δεν φαντάζεται. Θα ειδείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχει γρηγορότερα από το λαγό. Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μία κλωστή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο, σαν να είναι σε πλαγιανά δωμάτια, παραδείγματος χάριν από την πόλη στη Ρωσία. Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν. Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί. Θα έρθει καιρός που θα σας πούν να βουλωθείτε με τη βούλα του σατανά. Να μην βουλωθείτε. Εάν βουλωθείτε και στου βοδικού το κέρατο να κρυφτείτε, θα σας βρουν. Το σώμα σας μπορεί να το πάρουν. Την ψυχή μόνο εάν τη δώσετε εσείς. Τότε μπορούν να την πάρουν. Αλλά από το ρέμπελο θα πάθετε πολλά. Αν περάσει από την Αυλώνα, χαρά στη Μακεδονία. Αν περάσει από τη Μακεδονία, αλίμονο στη Μακεδονία. Μάνα μου, τι κακό έχει να γίνει. Θα βιάζονται παρθένες. Θα αρπάζονται πλούτη, θα σκοτώνουν ανθρώπους, θα γίνει μεγάλο κακό. Να φυλάγετε τα δέντρα και τα δάση όπως τα παιδιά σας. Το κάθε δέντρο θα σώσει και έναν άνθρωπο. Το σακούλι με το άλας να είναι κρεμασμένο νύχτα μέρα στο ανώφλι της πόρτας. Όταν φεύγετε θα σας χτυπήσει το κεφάλι να θυμηθείτε να το πάρετε. Θα έρθει η ώρα που πουλιά χωρίς ψυχή και άλογα χωρίς ψυχή θα φανούν. Αυτά θα καταστρέψουν κόσμο και θα χαθούν. Εσείς δεν θα έχετε άλογα. Τα άλογα θα χαθούν απ' εδώ. Θα ξαναπιάσετε μαγιά από τα τζουμέρκα. Θα δείτε άμαξα στον κάμπο χωρίς άλογα να τρέχει γρηγορότερα από το λαγό. Θα έρθουν κλέφτες με ποδήματα. Θα πετούν πουλιά με σιδερένιες μύτες και φτερά. Θα βγουν σιδερένια άλογα που θα τρέχουν πολύ γρήγορα. Οι ληστές θα φύγουν από τα βουνά και θα κατέβουν στις πόλεις. Στη μεγάλη αυτή μάχη νικητής θα βγει το ξανθό γένος. Εμείς θα είμαστε με το ξανθό γένος. Ο κόσμος από δυστυχία και τρόμο θα φωνάζει. Βγείτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί. Φτιάξτε σχολεία για να μάθει ο κόσμος γράμματα. Με αυτά θα λυτρωθεί το γένος. Σε κάθε χωριό μία εκκλησία φτάνει. Η δεύτερη να γίνει σχολείο. Οι βρύσες θα στερέψουν. Και τα ποτάμια θα βρωμήσουν. Τα πιάτα σας θα είναι γεμάτα, αλλά τα φαγητά δεν θα τρώγονται. Οι άνθρωποι θα κάθονται στο τραπέζι μαζί, αλλά δεν θα συνεννοούνται. Οι πόρτες θα κλείσουν. Οι άνθρωποι θα φοβούνται να βγουν έξω. Οι Έλληνες θα πάνε στον πόλεμο τελευταίοι για νεκροθάφτες. Η Ορθοδοξία θα νικήσει. Ποντιακή πανήγυρη στην ημέραν αυτήν δεν νοείται χωρίς τους ήχους του Κεμεντζέ. Παρακαλώ να μας δώσετε την ευλογία να χαϊδέψει η μελωδία της λύρας τους βράχους του Μελά. Την ημέρα αυτή αντιχούσε η κοιλάδα αυτή από τις προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους πεάνες του λαού της Θεομήτωρος. Τρεις στίχους από αυτούς που τραγουδούσαν οι προπάτορές μας, θα τραγουδήσουμε κι εμείς προς δόξαν της Παναγίας μας και ευχαριστία προς το σεπτόν προσωπών σας.
Σου πέτρα, έριξε τις τραπέζες σου, έντυπα χειμάσαι να τελείω.